Του τραυματισμού των δύο αστυνομικών. Να πω ότι σήμερα Δευτέρα 12 η ώρα παραπέμπεται ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο, στο τριμελές του μελιοδικείου για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θεωρώ ότι το σημείο που επιχείρησε να τραυματίσει τους συναδέλφους, αλλά και το μέσο που χρησιμοποίησε, για εμάς δείχνει ξεκάθαρη απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οπότε, με αφορμή το ότι είστε και τρεις εκπρόσωποι του κοινοβουλίου εδώ πέρα, θα θέλαμε να σας επαναδιατυπώσουμε μια πρότασή μας για αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις που δέχονται κρατικοί λειτουργοί, όχι μόνο αστυνομικοί. Και επίσης να θεσπιστεί και ο συνήγορος του αστυνομικού, γιατί αυτή τη στιγμή τους αστυνομικούς τους εκπροσωπεί ο νομικός της Ένωσης, διότι το κράτος δεν παρέχει νομική προστασία στους αστυνομικούς. Αυτά τα δύο ως αστυνομικούς.